εμείς δεν μεγαλώνουμε, τα παιδιά σας ναι. Τρανό παράδειγμα εγώ, 33 χρόνια δουλεύω, δεν έχω μεγαλώσει, δεν νομίζω ότι το βλέπετε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Σήμερα γιορτάζει η μουσική, σήμερα έχουμε και την Ερινή Σημερία. Και τι καλύτερο να έχουμε προσκεκλημένο στην τελευταία μας αυτή γιορτή αυτούς εδώ τους υπέροχους ανθρώπους που είναι ιεραστές της μουσικής. Σε μένα προσωπικά ξυπνήσατε μνήμες, εδώ έκανα τα πρώτα μου νηπιακά μαθητικά βήματα. Έπεσα και θυμάμαι με πολύ πολύ νοσταλγία. Δεν θυμάμαι όμως αυτές τις μοναδικές στιγμές που μας χαρίζετε. Να είσαστε καλά στον Αρίωνα, στον αγαπητό Χρήστο που έκανε αναρρυθμιτισμό το 63 στο 36. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι στους γονείς, να χαίρεστε τα παιδιά σας. Θα μιλήσω ως γονέας, όχι ως πρόεδρος. Ξεκινήσω και όπως αντελέγει, ευχαριστώ να σας πω. Σήμερα είναι ευχαριστώ για την παιδιά. Ευχαριστώ το προσωπικό όλο το παιδικό σταθμό. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ την Κατερίνα. Συνεργά τη δέα από τον υπεύθυνο στους παιδικούς σταθμούς. Γιατί πραγματικά αυτά τα τρία χρόνια που θεωρώ ότι έχουμε επιτύχει πάρα πολύ. Σας καταλαβαίνω και το εκτιμώ το επάγγελμα που κάνετε, δεν πραγματικά είναι λειτουργικό, δεν είναι επάγγελμα. Σας το έχω πει εκατοντάδες φορές. Το καταλαβαίνω ως νέος γονέας, γιατί και εγώ ως γονέας με το παιδί μου φοιτή στο παιδί μου στα Μέτσα Βέρου, αύριο που είναι δική μας, άρα καταλαβαίνω απόλυτα τα χαμόγελα των γονέων, των μανάδων, των γιαγιάδων που βρίσκονται εδώ. Είναι πραγματικά η μοναδική ελπίδα και χαρά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνουμε. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, με αγάπη και να μας έρθει ο καλά να ξέρουμε να τα πούμε όλα καλά. Να είστε καλά. Σε χαράλασσα, εγώ σε αγκάλιασα, εγώ σε κράτησα, άμα το αύριο είναι στο χέρι μου. Να σε για πάντα, το καλοκαίρι.